Γεια σας φίλοι μου, είστε καλά? Τι ήθελα να σας πω σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι τα ζευγάρια οι οποία έχουν πολλά παραπανήσια κιλά, ο συνήθως και τα παιδιά τους έχουν πολλά παραπανήσια κιλά. Ας πούμε χτες πήγα, και αυτό ήθελα να σας μιλήσω σήμερα, πήγα στο σούπερ μάρκετ και βλέπω μια γυναίκα στέκεται με δύο μικρά παιδιά και η ίδια και τα παιδιά της είχαν πολλά παραπανήσια κιλά. Κοιτούσα αυτά τα παιδάκια και έσφυγε η καρδιά μου πραγματικά. Δεν ξέρω, δεν βλέπει αυτή η μητέρα ότι τα παιδιά της ήδη έχουν προβλήματα? Δεν ξέρει ότι σωστή διατροφή είναι ίσον υγεία? Και να βλέπετε τι έχει ψωνίσει. Το μισό πάγο ήταν με διάφορες φλακιούλες. Σοκοφρετάκια, κρουασανάκια, χυμή διάφορη που καθόλου δεν χρειάζεται. Ας πούμε καλύτερα να στύψεις μόνη σου και να πει το παιδί φρέσκο χυμό παρά αυτά τα επεξεργασμένα που μας πουλάνε σαν φυσικούς χυμούς και πολλά 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 άλλα. Ούτε φρούτα, από λαχανικά δύο πραγματάκια, πατάτες και κάτι άλλο. Δηλαδή πώς να μην παχύνουν τα παιδιά. Και καλά να μου πεις δεν ξέρει. Τηλεοράσεις, γιατροί, όλοι είναι εποχή που μιλάνε για σωστή διατροφή, μιλάνε ότι βάρος είναι αρρώστια. Δεν έχει ακούσει. Ο γιατρός που πάει τα παιδιά δεν έχει πει ότι τα παιδιά ήδη έχουν πρόβλημα, ότι είναι υπέρβαρα. Αποκλείεται να μην έχει πει. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνει. Δεν βρίσκω απάντηση. Για να την ρωτήσετε αν αυτά τα περιττά κιλά την ενοχλούν, να σας πει βέβαια, κουράζομαι εύκολα, λαχανιάζω, υδρώνω, μπορεί να έχει και κάποιες ήδη αρρώστιες. Αυτό το μέλλον θέλεις και για τα παιδιά σου? Πραγματικά αυτό ονειρεύεστε για τα παιδιά σας? Καμιά φορά ακούω κάποιες μητέρες, κάποιες μαμάδες να λένε «Μα τι να κάνω, δεν τρώει τίποτα, ζητάει fast food, ζητάει γάμπουργκερ, ζητάει τσίπ, ζητάει κρουασάν». Αλήθεια, δηλαδή το παιδάκι σας ήπιε γάλα, έφαγε κρεμούλα, μετά έφαγε και αυτά τα παιδικές σου πίτσες και μια μέρα ξύπνησε και λέει «Μαμά, θέλω πίτσα, θέλω κρουασάν, θέλω σοκοφρετάκι, θέλω γλυφιτζούρι». Δηλαδή έτσι από πουθενά ήξερε ότι υπάρχει. Ή μήπως εσείς σε αυτά τα μικρά χεράκια που ακόμα δεν κρατάγανε καλά καλά τα παιχνιδάκια του βάζετε κρουασανάκι, μπισκοτάκι, ψωμάκι και δεν ξέρω τι άλλο. Και έτσι το παιδί συνήθισε και να ξέρετε ότι ο εφισμός στη ζάχαρη γίνεται πολύ πολύ γρήγορα γιατί προκαλεί ευχαρίστηση και έτσι το παιδί πολύ γρήγορα αποκτάει αυτές τις συνήθειες και ζητάει και άλλα και άλλα. Κάποια στιγμή που αποκτήσαμε το πρώτο μας εγγονάκι, ο άντρας μου κάθε φορά που πηγαίναμε να δούμε τη μικρή ήθελε οπωσδήποτε να πάρουμε κάτι για να χαρεί το μωρό, κάτι νόστιμο. Και κάθε φορά μιλάγαμε και έλεγα όχι και με έλεγε ότι είμαι υπερβολική, ότι γιατί το παιδί να μην χαρεί, γιατί να το στηρίσουμε αυτά τα ωραία νόστιμα πράγματα. Καταρχήν υπάρχουν πολλά και άλλα πράγματα που μπορεί να χαρεί το παιδάκι. Και δεύτερον, δεν του στηρείς κάτι αν δεν το ζητάει, αν δεν το ξέρει, αν δεν το έχει γευτεί, δεν το ζητάει. Απλά του έλεγα, εσύ αγάπη μου, δεν έχεις φάει ποτέ σου στη ζωή γιόζικ, ένα γλυκάκι που είναι πολύ διάσημο στη Ρωσία και αγαπάνε οι περισσότεροι ας πούμε. Έχεις νιώθει στέρηση, τι είναι αυτό, τι λες τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή πάει να πει δεν έχεις γυπτεί και δεν ζητάς, δεν ονειρεύεσαι, αχ να τρώγα τώρα, έτσι. Έτσι και τα παιδιά, άμα δεν έχουν συνηθίσει, δεν έχουν γευτεί, δεν το ζητάνε. Δηλαδή το παιδάκι ποτέ δεν θα σας ζητήσει, δώσ' μου μαμά
το ένα, το δεύτερο, το τρίτο, αν δεν ξέρει τι είναι αυτό. Δεν να σας ζητήσει να βάλετε ζάχαρη στη κρέμα του. Ακόμα και στο φρωτόκρεμα ξέρω ότι βάζουν ζάχαρη ή κάπου αλλού. Αν δεν βάζετε εσείς έτσι σκεπτόμενοι ότι έτσι είναι πιο νόστιμα, ας φάει έτσι με καλύτερα και πιο γρήγορα. Καλύτερα να μην φάει. Καλύτερα να μην φάει αυτά τα φρούτα ή άμα είναι ξινά να προσπαθήσετε να βρείτε πιο γλυκά φρούτα παρά να βάλετε ζάχαρη. Πριν λίγο καιρό μία νεαρή μου συνάδελφος, η οποία έχει ένα αγοράκι 5 χρονών, μου είπε για ένα συμβάν. Έρχεται στο σπίτι της ένας ξάδελφος και να μην ξέροντας άνθρωπος ότι στο παιδάκι δεν δίνουν οι γονείς έτσι διάφορες λακιούλες, του δίνει ένα τεράστιο γλυφιτζούρι. Ο μικρός το παίρνει και προσπαθεί να δει πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Ήδη ήθελε να δει την αντίδρασή του, να του δώσει να φάει αν να το αρέσει, του δίνει να το δοκιμάζει και ξέρετε τι έκανε. Ναι. Δηλαδή δεν του άρεσε καθόλου και το πέταξε. Δεν έχει συνηθίσει το μωρό να τρώει γλυφιτζούρια. Δεν ζητάει οργανισμός του, δεν είναι στις γευστικές του συνήθειες και έτσι δεν ήθελε καθόλου. Έτσι και εσείς, προστατέψτε τα παιδιά σας από τη ζάχαρη, αυτή τη καθαρή ζάχαρη η οποία βάζουμε στο τσάι, στα διάφορα γλυκά κτλ. Κτλ. Ζάχαρη καταστρέφει αγγεία. Καταστραμμένες αγγείες είναι καταστραμμένη καρδιά, είναι πίεση, είναι προβλήματα στα νεφρά, είναι προβλήματα στο εγκέφαλο, καταστρέφεται κυκλοφορικό μας σύστημα, είναι προβλήματα όρασης, δόντια, είναι διαβήτες και πολλά πολλά άλλα. Επίσης ζάχαρη λατρεύουν καρκινικά κύτταρα. Τα χρειάζονται σαν καύσιμα. Το χρειάζονται 20 φορές περισσότερα από κανονικά κύτταρα. Και έτσι κόψτε τους διατροφή να μην πάθουμε και αυτές κακές σοβαρές αρρώστιες. Όσο το παιδάκι είναι μικρό, ας πούμε μέχρι 2,5-3 χρονών, αρκετά εύκολα μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση. Μιλήστε στο κοντινό σας περιβάλλον, στις γιαγιάδες, παππούδες, πείτε τους ότι εσείς οι γονείς αποφασίσετε να μην δίνετε στο παιδί διάφορα υδατάνθρακα που δεν χρειάζεται ο οργανισμός του. Πιστεύω ότι να καταλάβουν. Όμως μετά, χρόνο με το χρόνο, πράγματα λίγο να δυσκολευτούν. Το παιδί να πάει στο παιδικό σταθμό, να πάει σε διάφορα πάρτι. Εκεί χρειάζεται λίγη πολιτική. Δώστε του. Αν να σας ζητήσει, να του δώσετε. Να του δώσετε με μέτρο, όμως να του μιλήσετε. Να του μιλήσετε με μια απλή γλώσσα. Μόνο εσείς ξέρετε πώς να εξηγήσετε στο παιδάκι σας διάφορα σοβαρά πράγματα με απλά λόγια. Υπάρχουν και πολλά ωραία βιβλία, οι οποία μιλούν για πολύ σοβαρά πράγματα με παιδική γλώσσα και αυτά τα βιβλία βοηθάνε τους γονείς να δώσουν στο παιδί γνώσεις οι οποίες με απλές λέξεις δεν μπορείς να τους εξηγήσεις, αλλά συγγραφές με κάτι παραδείγματα, σαν παραμύθια, πολύ εύκολα δίνει στο παιδί παραδείγματα και το παιδάκι καταλαβαίνει πολύ πιο εύκολα. Τεράστιο λάθος είναι να επιβραβεύετε το παιδί σας με διάφορα γλυκά ή με φαγητό. Το φαγητό είναι φαγητό και δεν μπορεί να είναι επιβράβευση. Και βέβαια το παιδί σκέφτεται, να με επιβραβεύουν με αυτό, πάει να πει ότι είναι κάτι πολύ ωραίο και το διεκδικεί ακόμα περισσότερα. Δεν μπορείτε να τρώτε εσείς κάτι και να λέτε στο παιδάκι, εσύ δεν μπορείς να τρως αυτό γιατί ας πούμε να χαλάσουν τον τάκι σου. Ή τρώτε όλοι ή δεν τρώει κανείς. Αυτό είναι το σωστό. Και βέβαια δεν πρέπει να αντιστάζετε να λέτε σε κάποιους που προσπαθούν να δώσουν στο παιδί σας δίθεν καλοπροαίρετα, έτσι βέβαια σκέφτονται ότι δεν είναι τίποτα, κάποια γλυκά που εσείς ήδη δεν δίνετε. Πείτε τους ότι ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν τρώμε κάτι τέτοιο. Και ας φημώσουν
καλύτερα να φημώσει κάποιος που δεν το καταλαβαίνει παρά να βλάψετε το παιδάκι σας. Δεν είναι εύκολο καθόλου αυτό που σας προτείνω. Θέλει υπομονή και επιμονή, αλλά να αποδίδει. Μπορεί να είναι δύσκολα, το καταλαβαίνω. Το παιδί, ειδικά αν έχει τη χάσει η αρχή και ήδη έχει συνηθίσει, είναι δύσκολα να το κόψετε. Απλά μιλήστε του και ξαναμιλήστε του και ξαναμιλήστε του. Εδώ, κάπου, από εδώ ή από εδώ, να καρφώσει αυτή η ιδέα και κάποια στιγμή να αποδίδει καρπούς. Δεν χάνετε τίποτα σε αυτό το κόσμο έτσι απλά. Κάπου να φυτρώσει. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο αυτό που σας είπα σήμερα. Γεια σας.